από παρακάτω. Μπορώ να πας παρακάτω. Έλα, έλα. Ευχαριστώ. Γνωριζόμαστε από χθες, τι έκανα. Πού να χάθεστε, είδα τόση ώρα που βάζει χέρι στην κοπέλα. Εγώ χέρι στην κοπέλα. Άνθρωπε, δεν τρέπεσαι. Δεν είμαστε καλά, άρρωστο σα. Καθόλου άρρωστο. Δεν έκανα τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά, αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά για εμά και εσύ, πάει και εσύ μια. Άξιωμα κάτω, εγώ είμαστε πλεκτάδι. Μάλιστα. Έχει τελειώσει μέσα. Ρίξε μια ματιά να φτιάξουμε πως είναι κρεμασμένο. Μπα, δεν έχει τίποτα. Ε, θα έχει τελειώσει. Τότε πιάσει το ξέσκισε με. Το καινούργιο έχει βγει. Μάλιστα. Το ίδιο πράγμα είναι πιάστο. Ορίστε. Ωραίο. Πόσο κάνει αυτό. 250. Είμαι φαντάρος, τεχνικός ελικοπτέρος, ύψος 1,67, έχω μαύρη ζώνη, ένα ντάρ, πολλά πρωταθλήματα και νίκες. Επιθυμώ να γνωριστώ με γυναίκες μέχρι 27 χρόνων. Για πολύ σεξ προσφέρω φωτογραφίες. Αν μου ζητήσετε και καράτε, τι να τις σκοτώσει. Για δε ρε που μας ζήτητε και ένα ρε ασφάλεια αντίγορας. Γι' αυτό γίνεται συνέχεια παραβιάσεις. Άλλος εδώ, ζητάω γνωριμία με χείρες, ζωντοχείρες, ηλικίας 20 έως 50 χρόνων. Είμαι πολύ θερμός άντρας. Αυτό το χτύπησε ο κάψονας. Για να μου τι λέει αυτός τότε. Οι δρόμοι μεγάλης κυκλοφορίας κόβουν την ανάσα της πόλης. Ναι, τόσα χρόνια που κουβαλάγατε την επαρχία στην Αθήνα, δεν το καταλάβατε, τώρα το αντιληφθήκατε. Από τους δρόμους της Αθήνας. Πάλι έχασα 2 κιλά. Πρέπει να φάω. Αλλά με τα λεφτά που παίρνω, τι να φάω. Πού να πάω. Ακρίδες. Το πολύ πολύ να πάω μέχρι το καπί. Πρέπει να πω καμιά φορά μέσα στα καπί. Να έχω πάει ποτέ. Εγώ είμαι ένας και πλήρωσα αυτό το μήνα 50 χιλιάρικα για φως, νερό, τηλέφωνο κλπ. Πλήρωνα και άλλες 50 για την κόρη μου στη Λάρισα που ναι. Σπουδάζω και μετά σου λένε δωρεάν παιδεία και φροντιστήρια πληρωμή. Αλήθεια, μια κύπη για μανάβη. Δεν πετάω με την φυλακή. Όχι μόνο δεν θα πάω, αλλά από τότε που είμαι συνταξιούχος. Thank you.
Ζωντανός, ζωντανός, κοιτάξτε τον κύριε, ζωντανός. Από πάλι ξοντρέμει. Όχι κύριε, δεν είναι από πάλι ξοντρέμει, ζωντανός είναι φρέσκος κύριε. Δεν μου λες, από σκάλα είναι ή από άθαλψε. Χριστέ. Από σκάλα είναι ή από άθαλψε. Κύριε, από την κάλα δεν είναι, από σκάλα σκάλα είναι. Από σκάλα σκάλα είναι, από σκάλα δεν είναι, δεν είναι από σκαλωσιά. Από σκαλωσιά δεν είναι, γάμρο. Τι λέει ο κύριος. Για τον Νίκο και το ράδιο λέει 70. Καλά σε λαϊκή αγορά τη Ζυρίχη ήρθα. Δεν ακούνε τρόπε στη ζωή. Τι ακούνε τρόπε στη ζωή. Τι ακούνε τρόπε Πόσο πάει ρε φίλε το καρμούλι. 100 και με το μαχαίρι. Το μαχαίρι τι άλλο κάνω, μαχαίρι έχω το καρμούλι, δεν το πω. Καλά. Ράκα το στάρκο το κιλό έπεσε ή. Εδώ το ράδιο λέει 10. Για κοίτα ρε, μα δεν είμαστε καλά. Δεν πάω καλά σε κάνα μανάβι που είναι η τιμή στάντα με πιάσω κορόιδο εδώ. Άντε πανάφυγο. Ελάτε να πάρετε. Έχω με γιαρμά Φλόρενας. Ελάτε να πάρετε φτύνια, φτύνια, τι κάνεις εκεί κυρά μου, τι κάνεις, μας, σε παρακαλώ όχι, όχι, μα και εγώ τι να τα κάνω, σε παρακαλώ πολύ. Έχεις πράσα εκεί, έχω, πού τα έχεις, μέσα, πιάσε 2 κιλά πράσα, σειρά έχω, και πιάσε και ένα 20 άλλο άνηθο, έγινε. Σας παρακαλώ κύριε, πώς το κάνετε αυτό, εγώ ψωνίζω, εσείς ερχόσαστε και κόβετε το... Έχει δίκιο η κυρία. Έχουμε δουλειές σας σπίτι. Τι σου φάγαμε τη σειρά δηλαδή. Βέβαια, έχουμε και δουλειές σας σπίτι. Έλα κυρία μου τώρα, εσείς τα καφέρια θα πάτε κύριε. Άσα να μιλήσετε κανένας άλλος, δεν βλέπεις τιμές που είναι φωτιά και λάδρα τώρα για τη σειρά σας. Για τη σειρά. Το χάθηκε πολλά σας δώρα τη σειρά, σε πήρα. 120 δραχμές κάνουν όλα. Το μάτι μου! Με συγχωρείτε, δεν σας είχα δει. Θα με ρωτήσετε τι θέλω! Τι θέλετε κύριε! Τι θέλω να σου σκοτώσω θέλω! Μα σας παρακαλώ, πώς μιλάτε έτσι, ποιος είστε! Ο εργοδότης μου, και άμα σου πει ο εργοδότης σου, θα κάνεις προσοχή! Ο εργοδότης μου, και από πού και ως πού κύριε είστε ο εργοδότης μου! Εγώ πληρώνω φόρους για να δουλέψεις εδώ μέσα, από τους φόρους μου ζεις! Μου λέτε, σας παρακαλώ πολύ, τι θέλετε, διότι έχουμε και δουλειές από ό,τι βλέπετε. Ναι, βλέπω, έχει δουλειές. Το επίδομα αναργία μου θέλω. Πέστε μου το όνομά σας για να σας βρω. Το Μάτι Ρεζιλίκη. Μάλιστα. Ρεζιλίκη στο Μάτι. Ρεζιλίκη. Στο Ρε δηλαδή. Ναι, στο Ρε. Πώς είπατε το μικρό σας? Το Μάτι. Γιατί βρήκανε Δημήτρη εδώ, γι' αυτό. Άλλος. Ρεζιλίκης, λοιπόν. Ναι. Ακόμα! Ακόμα, κύριε, που δεν σας βρίσκω. Βλέπετε, ψάχνω. Καλά, πού με έχετε γραμμένο. Δεν σας έχουμε γραμμένο. Ορίστε. Μια στιγμή να κοιτάξω και κάπου αλλού. Κάντε στην άκρη. Τι δουλειά κάνατε τελευταία? Είχα ένα καροτσάκι φορτωμένο με ξερούς καρπούς και ό,τι άλλο χρειάζεται ένα νοικοκυριό και γύρναγα μαχαλάδες να πούμε σε μέρη που συχνάζει κόμμα και μασουλάει, γήπεδα και τέτοια. Αλλά πέρασε ένας οδοφοπίας κάποια μέρα και μου το ισοπαίδωσε και το είχα για να σφάστο και από τότε ψάχνω να βρω δουλειά για τις κάθοδες. Ορίστε, το βρήκαμε. Εδώ σας έχουμε γραμμένο. Να το. Εδώ. Σας είχαμε μεταφέρει στους πάγιους. Γι' αυτό δεν σας έβρισκα τόση ώρα. Ωραία, προχωρήστε. Ελάτε εδώ να το συμπληρώσουμε. Να μου δώσετε και κάτι ελληνική στοιχεία που πιθανόν να υπάρχουν. Και πάτε μετά στο ταμείο και εισπράττε τα χρήματα. Λοιπόν, Θωμάς Ρεζιλίκης. Με ήττα το ζει, ε. Ναι. Ρεζιλίκης. Λοιπόν, οδό και αριθμό πέστε μου. Οδός Ελπίδας. Ελπίδος ή Ελπίδας. Ελπίδος. Ελπίδος. Το ίδιο.
Μία είναι η ελπίδα. Αριθμό. Αριθμός είναι το δεύτερο τοπογραφικό τετράγωνο στα προσφυγικά. Άμα έρθει, θα σας πούμε. Άμα. Μα δεν πρόκειται να έρθω, εδώ πρέπει να συμπληρώσω. Είναι αδιέξοδος, εστερείται. Τι να γράψω, εστερείται αριθμό. Ναι, δεν εστερείται. Μάλιστα. Να βάλουμε κάποιες ρόγιες φακές, μια και δεν έχω διακάνει. Ξέρετε, είστε πολύ συμπαθητικός. Μπορείτε να κλείσετε μια στιγμή την πόρτα. Κλείσω την πόρτα. Ναι. Ξέρετε, με συγχωρείτε και για προηγουμένως και στο μάτι σας κιόλας βλέπω ότι σας χτύπησα, δεν το ήθελα. Είμαι τόσες πολλές ώρες εδώ απασχολημένη που υποχρεώνομαι πολλές φορές να παίρνω έτσι ψιλοδουλίτσες του σπιτιού να τις κάνω εδώ. Αυτό. Ναι, πάντως δεν φαντάζομαι να πάει και παρά έξω. Ανοίχτε τη άμα θέλετε. Ανοίχτε τη, ναι. Ανοίχτε. Λοιπόν, θα υπογράψετε στο ταμείο. Ναι, αν δεν υπογράφω και εγώ, σας έχω πληροφορία, δηλαδή. Όχι, στο ταμείο πρέπει, για να σας δείξουν έχει τα σήματα. Ορίστε. Σκίστηκε λίγο. Πίνετε λίγο άνεθρο για τις φακές. Βάζουν άνεθρο στις φακές, από ό,τι ξέρω βάζουν δάφνη. Από ευγένεια εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι πολύ ευγενικός. Α, και κάθε φορά που έρχεστε εδώ, οτιδήποτε κι αν θελήσετε, μπορείτε να απευθύνεστε σε μένα. Φτάνουμε εδώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε εξυπηρετήσω. Πολύ. Παρακαλώ. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λοιπόν, στο ταμείο, όπως βγαίνετε, δεξιά. Γεια σας. Γεια σας. Να είστε καλά. Μπορώ να εισπράξω αυτό το ποσό. Υπογράψτε εδώ. Ευχαριστώ. 10, 20, 30, 34. Ευχαριστώ πολύ. Ας ούτε να κάνω φράγκο φιλοδόρημα, αλλά με φλόγμα στο χοντρό, τι να σου κάνω. Αυτή τη γλάστα τόσα χρόνια να την ποτίζει κανείς. Την πάμε και με ξερά τα χέρια, απ' όταν πήγαμε απράσινο φύλλο, είμαστε κοινωνικοί. Κεραβιένα, Κεραβιένα, έχεις βάλει πάλι τη σίτα, βλέπω, σε φάγανε μύγες. Πού σε, δεν είσαι εδώ. Κεραβιένα, πού σε, Κεραβιένα, σούρθα. Κεραβιένα, σούρθα. Είμαι, κάτσε να κάτσε από τις κάλες. Έλα, σούρθα για να τις πρόσχε τις κάλα για τις μόρες. Σούρθα, τα φέρω τώρα κάπου στάσεις, σου φέρα μια γλαστούλα, μια κίσα φιλανθής. Αχ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σου φέρα και τα λαχανικά εποχής. Αχ, τι φρέσκα που είναι, πού τα βρήκες. Πήγα στη Λαγία φθηνότερα και ήταν ακριβότερα. Τα πήρα από μανάβι. Λοιπόν, για πες μου, ο Σωτηράκης πώς πάει. Ο Σωτηράκης τα ίδια και χειρότερα. Καλά δεν κοιτάει τη συμφορά του και τη μαυρίλα του σε κόμμα πήγαινε να ενταχθεί. Τι θέλει την πολιτική σε αυτή την ηλικία, ξεμοράθηκε. Ποια συμφορά και μαυρίλα, τι μου λες, πού πήγε να ενταχθεί. Καλέ στο νοσοκομείο είναι, με εγκεφαλικό, πώς το λένε, είναι σε κόμμα. Εγκεφαλικό ανέστητος είναι. Α, έτσι. Όλη η πολιτική ανέστητη είναι. Σε νοσοκομείο αυτό που λένε εγκεφαλικό επεισόδιο, τέτοιο. Ναι, έτσι. Εγκεφαλικό επεισόδιο. Ρε το φυταρά το σοκομείο. Ας τα μην τα ρωτάς. Από λεφτά πώς πας. Πώς να πάω βρε Θωμά, και εδώ πληρώνω, εκεί πληρώνω, πήγα στο νοσοκομείο, δεν λέει να του κάνουν αξονική τοπογραφία. Τι στο διάλο είναι αυτό βρε Θωμά. Αξονική τοπογραφία, ξέρω εγώ αυτό. Το ξέρει η προνομία. Πού να ξέρω τέτοιες θεωρίες, κυρία Βιέννα. Τελικά πλήρωσα σήμερα και το λογαριασμό του ηλεκτρικού. Δεν μου έμεινε τίποτα. Κοστίζει 60.000, ακούστε. 60.000 η αξονική τοπογραφία. Και να πληρώσει εσύ αυτά. Ποιο θα τα πληρώσει, μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Τέλος πάντων, θα κοιτάξω να σε βολέψω. Τώρα πάρε 3.000 να πληρώσει τις άμεσες υποχρεώσεις, φόρ νερό, τηλέφωνο. Τηλέφωνο βρε παιδάκι μου, αφού δεν έχω τηλέφωνο, τι τηλέφωνο να πληρώνω. Αν είχε, δεν θα το πλήρωνες. Καλά θα το πλήρωνε, αλλά δεν έχω τηλέφωνο. Τι να πρώτο κάνω βρε παιδάκι μου. Κράτα αυτά, θα σε μπαλώσω. Θα σε μπαλώσω. Λοιπόν, θα να φύγω για χαρά, βολέψουμε αυτά και θα ξαναπεράσω πάλι για νύχτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, όποτε θέλεις να έρχεσαι, έτσι. Θα σε περιμένω. Για χαρά σου.
Μην αργήσεις να ξανάρθεις, ε. Καλομαθμένο το σκασμένο, ε. Φίλησε μου το σωτηράκι. Να δεις καλό. Γεια σου. Και ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, τι έκανα. Πού πάω. Δεν πάω μέχρι το λάθος. Να δω και τα παιδιά. Μην βάλουν απουσία. Α, στο λάθος. Με πιάνεις. Η δυσκολία είναι να βρεις το πρώτο εκατομμύριο. Μετά τα άλλα... Τελευταίος όπου σας παίρνω, έτσι μέσα μαγειρεύω. Άσε μάνα Μανώλη, με κοράτα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις. Μετά τα άλλα ακολουθούν το πρώτο εκατομμύριο και ούτω καθεξής. Και στρώνεις μια δουλίτσα του ψώνιου σου και προσλαμβάνεις και το ανάλογο προσωπικό και μετά κάθεσαι. Γιατί ρε τώρα δεν κάθομαι. Είναι ανάγκη δηλαδή να μπω σε αυτή τη διαδικασία για να κάτσω. Τι να σου πω ρε, εκτός από βλάκας είσαι και βλήτο. Και κάθομαι τόση ώρα και του δίνω οδηγίες πώς να ανεβάσει το βιωτικό του επίπεδο. Να ρε, α, να ρε, καλώς τώρα. Ρε, 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 τι γίνεσαι. Σήμερα κερνάω μια ατζούγα στα πέντε και βάζετε το ούζο, είσαστε. Μέσα, μέσα ρίχτη να φέρτε. Μανώλης, άσε το μάτρο και για σαν καραφάκι με διαφορετικό μεζέ. Έτσι, άσχημα κάτω, βάλε τη σπίτι σου παλάκα. Κάνε δουλειά που σου λέω και άσε ξυπνάδες. Σε ψάρωσε. Λοιπόν, μάγκε. Έλα, ρε, κάτσε. Σήμερα έχω ένα σχέδιο στο μυαλό μου που θα σκουφάνει. Άσε μας, ρε Φωμά. Όλο σχέδια και ιδέες είσαι και από τη γανίτα τίποτα. Μη μιλάς, άστο παιδί, συνέχεια. Αυτό που σας λέω είναι σχέδιο εκτός σχεδίου. Γελάρε, δεν μπορώ να πω τίποτα. Όχι, γραμμία, παιδιά. Άστο. Μίλα, εδώ συνέχεια. Είμαι σοβαρός άνθρωπος. Συνέχισε, Θωμά, δεν γελάμε. Λοιπόν, ανακάλυψα το φάρμακο για κοριούς. Ορίστε, νάτος, αυτός πάλι γελάει. Δεν μπορώ να μιλήσω, εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος. Εντάξει, παιδιά. Λοιπόν, Μανώλη, μη φέρεις τίποτα, αν δεν κατασταλάξουμε τι θα κάνουμε. Άστα ούτε. Λοιπόν, θα με προσέξετε. Ναι, ναι. Λοιπόν, προσέξτε τη σύνθεση. Παίρνουμε ένα ποτηράκι του κρασού και ρίχνουμε μέσα ένα δαχτυλάκι κρασί. Παίρνουμε και ένα κουταλάκι του γλυκού μαρμαρόσκονη, το ρίχνουμε μέσα στο κρασί και το ανακατεύουμε καλά-καλά και το φάρμακο είναι έτοιμο προς χρήση. Λοιπόν, παίρνουμε τον κοριό, το ανοίγουμε το στόμα, του ρίχνουμε και πίνει μια γουλιά το φάρμακο. Ο κοριός μόλις το πιει, ζαλίζεται. Εκτυπάει το κεφάλι στο μάρμαρο και σκοτώνει. Και σε μας ρε Θωμά με τις πατέντες. Και δεν μου λες δικέ μου, τους κοριούς πού θα τους βρεις. Α, έχεις δίκιο, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Καλό. Ρε Θωμά ρε φίλε, για πάμε να φύγω. Ο κάτσε ρε δικιά μας, εδώ ρε παιδί μου. Παρά είναι εντάξει. Ψυχραιμία παιδιά. Καλημέρα παιδιά, γεια σας. Καλώς ήρθατε, καλώς. Ωραία το περνάτε εδώ πέρα, βλέπω με ζεδάκια. Λοιπόν, θα σας απασχολήσω μισό λεπτό. Έχω ένα επανασυλλικό διακόπτη για τον μπάνιο. Το συνδέει μεταξύ τηλεφώνου και μπαταρίας και ρυθμίζει το κρύο και ζεστό νερό, ώστε να τρέχει συνέχεια, χωρίς διακοπές. Και να χρειάζεται κάθε φορά να το ανανεώνεις και να καίγεσαι να παγώνεις. Ένα διακόπτη να ρυθμίζει νερό σκάφης, έτσι. Καλά μου ρωτάς αν έχουμε σπίτι μας μπάνιο. Έχω ένα επαναστατικό προϊόν που εξαφανίζει τη λογιάδες στη στιγμή, Είναι το σούπερ. Μια στιγμή ψεκάζεις. Ναι. Και σε κλάζει με δευτερολέπτο, ο Λεκές έχει εξαφανιστεί. Δείξτε μου, Λεκέ, να τον εξαφανίσω αμέσως. Συγγνώμη, συγγνώμη, το σπίτι. Ναι. Αυτόν εδώ τον επίμονο Λεκέ μπορείς να τον εξαφανίσεις. Δεν μου λέτε, δευτερή, επειδή αντιλήψεις μας συμπίπτουν, έχω ανακαλύψει ένα διαλυτικό που διαλύει τα πάντα. Αλλά δεν βρίσκω συσκευασία να το βάλω. Λοιπόν, παιδιά. Ακούω παραγγελίες. Η τιμή του είναι 140 δραχμές, Δηλαδή όσο ένα πακέτο τσιγάρα. Δεν μου λέτε δεσμίνεις. Εγώ δεσμίνεις δεν καπνίζω. Μήπως μπορούμε να το πάρουμε με δόσεις. Καλό. Ο νεαρός εδώ πάντως λερώνεται συχνά. Σε καντέμιτε σαν. Λοιπόν, δεν πειράζει παιδιά. Άλλη φορά. Γεια. Γεια στο μαζανάρτη. Στο τέλος του μήνα πληρωνόμαστε. Όμορφα, ωραία, γεια. Τι γίνεται τα ούζα. Την προκύσα την κοπέλα μας. Όχι, εσύ της κάνεις ψιλόγκαζι. Εσύ, άκου λέει. Τι λέγαμε, τώρα μας διέκοψε. Ρε Μανώλη, Μανώλη, ας το διάλογο τα ούζα ακόμα να φέρεις νύχτωσε.
Ορίστε, θράσος. Λείπω εγώ, χορεύουν τα ποντίκια. Και κοίτα τώρα, με κοιτάει και δεν φέρει. Τι κάνει, δηλαδή, ποτέ δεν ξέρει. Έχει φύγει και η γάτα, βλέπεις. Δύο μήνες τώρα από τότε που έχει το ψαράδικο δίπλα, ξαφανίστηκε. Ούτε μια καλημέρα δεν περνάει να μου πει. Τι νομίζει δηλαδή, πως την έχω ανάγκη, χεσμένη την έχω. Πως την άτος πάλι. Καλά, δεν τρέψε λιγάκι, δηλαδή, τι με κοιτάς. Εδώ πέρα θα σε τι ψάχνει να φάει, δηλαδή, έχει τίποτα να φας. Δεν πας καμιά βίλα να φας εκεί πέρα χορτάς. Αν θα μπεις εκεί πέρα στα βόρεια προάστια, θα σε κατασπαράξουν οι αερορίες τώρα. Ας καλά είσαι εδώ, κάτσε. Για να δούμε τι μου έχω σήμερα να φάω. Ορίστε. Ψωμί χθεσινό, ψωμί σημερινό. Αυτό ψωμί με ψωμί. Αφού είναι το ένα σημερινό και το άλλο χθεσινό, θα έχει διαφορά, δεν μπορεί. Κανονικά σήμερα που πλήρα πληρώθηκα και πήρα τόσα λεφτά, θα του πάω να αγοράσω τη μερίδα. Αλλά θα μου πεις, δεν ακούω ειδήσεις. Και αυτοί μόνοι τα βγάλουν. Από τις εφημερίδες θα πούνε. Ειδήσεις μας περιληπτικά. Πρόστιμο 2,5 εκατομμυρίων δραχμών σε βιομηχανό. Γυναικείος συνεταιρισμός στη Μύκονο. Θα νομιμοποιηθούν τα αυθαίρετα μέχρι τις 7 Ιουλίου. Άγνωστοι διέριξαν περίπτερο στην οδό Σκουζέ. Δέντρο καταπλάκωσε υλοτόμο. Πιάστηκε στη φάκα Αφρικανός έμπορος ναρκωτικών. Ισχυρή έκρηξη από βόμβα σε αεροπλάνο Boeing, μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει καμιά οργάνωση την ευθύνη. Για κοίτα, φίλε μου, η δουλειά. Ολόκληρη ζημιά εκατομμυρίων και δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να αναλάβει την ευθύνη. Τώρα τόσο δύσκολο δηλαδή να πάρεις ένα τάλι, να το ρίξεις ένα τηλέφωνο και να πεις να αναλάβω την ευθύνη. Τι ας κάνω, σπάνω το κεφάλι. Για κοίτα, η δουλειά. Μπορώ δηλαδή τώρα να αναλάβω εγώ ξένες ευθύνες, με φέρω σε δύσκολη θέση. Ας να κοιμηθώ γιατί αυτά ακούει και εκνευρίζουμε συνέχεια. Γαϊδούρια του κερατά. Μπορούμε να σκάσουμε ποτέ. Αυτό τι ωραία εδώ βάλω. Και γιατί εδώ βάλω. Για να διαξυπνήσω ορισμένο χρόνο. Ούτε κανεί με περιμένει, ούτε κανένα περιμένω. Ας ξυπνήσω μόνο με την ισχύα μου ό,τι ώρα θέλω εγώ. Λέγε με ποιους είσαι ρε, με εμάς ή με τους άλλους. Με εσάς. Με παιδιά, με παιδιά τι βάζατε. Με εσάς είπα. Έμεις ματιά ρε. Για κοίτα ρε παιδί μου. Τι βλέπει κανείς στον ύπνο. Στην προκείμενη περίπτωση, ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη. Συγγνώμη κύριε Θωμά, μπορείτε να μου δώσετε την μπάλα μου. Θωμά, την μπάλα μου, σε παρακαλώ. Έλατε βρε Θωμά, γέρασες και μυαλό δεν έβαλες ακόμα. Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Πάρ' το τόπι σου. Νεολαία. Θα κοινώσετε τα πληρώσεις.
κανάλια πάμε. Καλά. Καλά εδώ. Φωτιά. Δεν έχω. Δεν έχεις. Μα δεν καπνίζω. Δεν καπνίζεις. Και εμείς τι φταίμε, ρε. Άνοιξε το στόμα σου. Βγάλε έξω την γλώσσα. Αρχηγέ, μου φαίνεται δεν αυτός, είναι ο άλλος. Και γιατί? Γιατί ο άλλος έχει αμυδάλες, αυτός δεν έχει. Άντε φύγε από εδώ, ρε. Τελειάρα το πάθος. Φαίνεται αυτούς κάπου τους έχω ξαναδεί. Λες να έχω εφιαλτικό σύνδρομο. Μήπως πρέπει να πάω σε κανένα έδρυμα να με εξετάσει. Να πάω στο ΤΕΒΕ. Να πάω στο ΤΣΑ. Πάω στο ΙΚΑ. Ή στον ΟΓΑ. Μπα, καλύτερα να πάω σε κανένα γιατρό να με εξετάσει. Να περάσει παρακαλώ ο επόμενος. Να περάσει ο επόμενος. Κλείστε παρακαλώ την πόρτα. Καθίστε. Το μπλιάριό σας παρακαλώ. Μάλιστα. Για πέστε μου τι έχετε. Τι να έχω, βλέπετε να έχω τίποτα. Ξέρω εγώ, εσύ ξέρεις. Όχι, δεν έχω τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Και τότε γιατί ήρθες εδώ. Έτσι να πω μια καλή μέρα, πειράζει. Άντε Χριστιανό, πήγαινε έξω και περιμένει ώρα. Σε παρακαλώ, Κορδίλια, πήγαινε έξω. Γιατί με διώχνετε. Εγώ σας είπα δεν έχω τίποτα. Εσύ με εξετάσετε να μου πείτε δεν έχω τίποτα. Να σε εξετάσω. Τι έχεις. Βλέπω εφιάλτες. Εφιάλτες από μόνος σου. Ορίστε. Τι εφιάλτες βλέπεις. Βλέπω μια συμμορία στον ύπνο μου. Με κυνηγάνε να με σκοτώσει και φοβάμαι. Γιατί έχεις κάνει τίποτα και σε κυνηγάνε. Όχι, δεν έχω κάνει τίποτα. Φοβάμαι από μόνος μου μέσα. Να κάνω. Γιατί φοβάσαι. Ξέρω εγώ, για να σκεφτώ, έχω κάνει τίποτα. Όχι, δεν έχω κάνει τίποτα. Για να μην σε εξετάσω. Για κάτσε εδώ. Όχι, όχι, να καθίσεις. Καθιστώσω. Ας τα πόδια σου ελεύθερα, ηρέμησε. Ας τον εαυτό σου το δύο σου ελεύθερα. Περίεργο. Τι είναι αυτό πρώτο. Τι θέλω σου. Λιώκα τη γλώσσα σου. Μάλιστα, εδώ τα μάτια σου. Τα χέρια σου εδώ. Κάντε έτσι. Τα νύχια θέλουν κόψιμο, ε. Ναι, δεν έχω μαχαίρι. Έχεις κανένα πρόβλημα, σε αποσχολεί τίποτα. Έχεις κανένα πρόβλημα, δηλαδή. Για πάνω. Όχι, πρόβλημα να έχω. Δεν έχω χρόνο να έχω πρόβλημα. Δηλαδή. Να δω. Μάλιστα. Εδώ θα σου γράψω μερικά χάπια να ηρεμήσουν τα νεύρα σου. Όλα αυτά προέρχονται από υπερκόπωση. Τι δουλειά κάνεις? Στο Ταμείο Ενεργείας, μάνα. Α, πολύ ωραία. Τι ωραία που είσαι τώρα. Σου γράφω αυτά τα χάπια, θα τα παίρνεις επί ένα μήνα και μόλις τελειώσουν σε ένα μήνα να σε δω πάλι. Δεν θα τα πάρεις όλα μαζί. Ένα-ένα. Ένα την ημέρα. Ένα την ημέρα. Έτσι. Άντε πίνει. Γεια σου. Θα το πάρω. Όχι, αυτό είναι δικό μας. Έλα, αυτό πρέπει να δουλειά. Σε παρακαλώ. Έλα. Σε παρακαλώ, πάμε τη δουλειά μας με αυτό. Πήγαινε. Να περάσει ο επόμενος. Α, τίποτα άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχω λεφτά. Δεν πετάω μέχρι τον ΑΕΔ να δω αν δίνει προκαταβολές. Να πάρω καμιά προκαταβολία. Βρε καλώς τον τι κάνεις? Τι να κάνω, δεν μου λες τι φάει, δες μου. Έλα βρε Θωμά, με πειράζει παρακαλώ, ότι κάθε μέρα φαγές τα τρώμε. Σήμερα έχουμε γιαχνή. Τι κάνεις? Τι να κάνω, το κορίδι. Όχι, λέω πως πας από υγεία. Α, και καλά να με τις αρνιέλες, α. Πώς, μη το λες, σε έχουμε συνηθίσει. Έρχεσαι εδώ τόσο συχνά και μας είσαι και συμπαθητικός. Λες να με ρωτεύτηκε και να μην το αντιλήφθηκα γερός. Τι συμπαθητικός και συμπαθητικός και αφράγκο άξι δεν βλέπω. Εμείς τι να κάνουμε, απλά υπάλληλοι είμαστε. Άλλωστε έτσι. Ναι, υπάλληλοι, αλλά όμως σε εμάς το χρωστάτε το ότι δουλεύετε εδώ μέσα. Διότι αν δεν υπήρχαν άνεργοι, με τι θα ασχολούσατε.
Φρικιά κοίτα θεωρίες ο Θωμάς και δεν το φαινότανε. Αλήθεια, Θωμά, τι γραμματικές γνώσεις έχεις? Τελειόφτος, δημοτικού. Δεν μου λέτε, ας παρακαλώ. Καμιά προστάτζα, μπορώ, μπορώ να πάρω... Κοίταξε να σου πω, αυτό είναι κάπως δύσκολο. Αλλά εσύ κάνε μια αίτηση, φέρ' την εδώ εγώ να την ελέγξω, πήγαινε με τα πρωτοκόλλησέ την και αν εγκριθεί μπορεί κάτι να γίνει, αλλά είναι δύσκολο. Δεν μου λέτε πόσες μέρες μπορεί να κρατήσει αυτή η διαδικασία? Καμιά δεκαριά μέρες, μπορεί και περισσότερο. Τόσο πολύ? Τόσο, ναι. Και άλλο καλό, τόσο 18 μέρες πληρωνόμαστε πάλι. Αντάξει, Σωτήρης. Πώς είπες? Τίποτα, κάτι δικό μου λέω. Θέλω να καταφύγω σαν λύση. Εντάξει, δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, να είσαι καλά. Γεια σου. Να σε ξαναδώ, ε. Γεια σου. Γεια σου, Παρμάλια. Την μπάζα πιάσω. Ωραία λεφτά. Αυτά είναι λεφτά. Τι κάναμε. Εγώ για 60 χιλιάδες τα σκραβίνα πήγαινα, αλλά μου βγήκαν περισσότερα, τι να κάνω. Εγώ φταίω. Για θέλημα Θεού. Έτσι, μου μένω για τον κόπο μου, ολοκληρώνω το σχέδιο, ακόμα και μπορώ να δανείσω. Δεν έχεις καμιά αντίρρηση, δεν μιλάς, ε. Θα κάνεις Πάσχα, ξέρεις τι ψάρι προϋποθέτει αυτό το χρήμα. Μα κάνει ο χαρτιάτρος. Πού το βάλω αυτό μέσα στη μέση. Πού πας, σε πού να πας, στη δουλειά μου πάω. Βρεχόμαστε μέσα από το κοινό του κόσμου. Από σπίτι στον δρόμο, δε ας ποιο δρόμο, ωρε. Δικό σου είναι. Βεβαίως δικό μου είναι. Ε, αλλά βάλω την ευθύνη, τι άλλο θες. Ποια ευθύνη, μωρέ, ποια ευθύνη. Άσε μα, ρε φίλε, τώρα. Όρεξη έχει. Τους σου να πάρω για μου και μάγια. Μες στη μέση τα σκατολίδια και να βγαίνω. Κραβιένα. Έλα, κραβιένα, σου βερακάψουμε. Κοπιάσε. Έλα, καλημέρα, σου βγαίνει. Τι κάνω στο τυράκι σου. Ε. Τι έγινε. Τι συνέβη. Ε. Σοβά. Μας άφησε χρόνος ο Σωτήρης. Σοβαρά. Πέθανε. Τι έκανε τα χέρια σου! Τίποτα!
άλλο είναι αλλά που καθαρά είναι, όταν βλέπεις. Ωπα, μου γιάνσες. Αχ, μαμά, πώς να μην κάνω έτσι. Κοίταξε, υπάρχουν και χειρότερα. Λε, παιδάκι μου, τι χειρότερα, τι πιο χειρότερο θες από το θάνατο, αφού πέθανε ο άνθρωπος, έχει πιο χειρότερο. Αν πέθανες του λόγου σου και ζούσε αυτός, δεν θα ήταν χειρότερα. Όχι. Τέλος πάντων, μια και πέθανε, αλλάζει το καθεστώς. Πάρε τότε 10 χιλιάρια. Να ξέρε στην κηδεία δεν ήρθανε ούτε τα παιδιά. Μια κάρτα μου στείλανε, αυτή ήταν όλοι και όλοι. Πολλά πέρα. Τι μου τα δίνεις τα λεφτά μου, τι να τα κάνω τώρα που έχασα τον άνθρωπο. Δεν έχω που να τα ξοδέψω, παιδάκι. Άνθρωποι μας, τα λεφτά πάντα χρειάζονται. Έλα, μην μου κάνεις έτσι. Λοιπόν, πάω να φύγω. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Κουράγιο. Δεν θέλεις καπεδάκι να σου πει. Όχι, ευχαριστώ, άστα, δεν πειράζει. Άλλη φορά, άλλη φορά. Γεια σου και να βγει να μου. Όχι, στον καλό να πας. Στην ευχή του Θεού. Καλά, τώρα βρήκε να πεθάνει και αυτός. Για κοίτα να που χάλασε. Πιες κανάκι. Πίνω στη δουλειά που κλείσαμε. Ξαναπιες. Χριστός. Ξαναπίνω στη δουλειά που κλείσαμε. Τα λεφτά. Οχ, το χέρι μου. Εμείς έτσι δουλεύουμε. Τα μισά πριν και τα άλλα μισά μετά τη δουλειά. Και ούτε μας ξαναβλέπεις, ούτε θέλουμε να σε ξαναδούμε. Δεν δουλεύουμε δεύτερη φορά με ίδιους. Δουλεύουμε με άλλους. Κατάλαβα, αλλά το υπόλοιπο ποσό το έχεις πράτα από θηρίδα και το γεγονός το πληροφορούμε από τις φυλάδες, έτσι. Ακριβώς. Και πρόσεχε τα τυπογραφικά λάθη. Γιατί εκτός το ότι δεν θα πάρεις φράγκο, θα χάσεις και τη ζωή σου. Τα λάθη είναι μοιραία για μας. Ο Καρνάκης δεν έχει κάνει ποτέ λάθος. Έχει παράδοση τη συνέπεια. Έχω στην πλάτη μου φορτωμένες 3 δολοφονίες, 2 απαγωγές, 3 ανατινάξεις και 7 εμπρισμούς και μέχρι τώρα δεν βρέθηκε πελάτης να παραπονεθεί. Πάω και αρχίζω από τώρα δουλειά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Thank you.
Αυτό είναι. Είναι οικονομικό, είναι φτηνό, αλλά να είμαι ειλικρινής μαζί σου, είναι μαϊμού. Λάζει θα πει μαϊμού. Δεν ξέρεις τι πάει να πει μαϊμού. Ας το εξηγήσω αμέσως. Παίρνουμε ένα τρακαρισμένο αυτοκίνητο που έχει τρακάρει μπροστά. Το κόβουμε το τρακαρισμένο και το πετάμε. Και κρατούμε το καλό. Τώρα παίρνουμε ένα άλλο αυτοκίνητο τρακαρισμένο που έχει τρακάρει από το πίσω μέρος. Κόβουμε το τρακαρισμένο και το πετάμε. Και κρατούμε το πίσω μέρος το καλό. Παίρνουμε το μπροστινό του μυανού. Το πισινό του άλλου τα ενώνουμε και φτιάχνουμε μια μαϊμού. Α, αυτή είναι η μαϊμού. Έλα που δεν το ξέρεις, εδώ το ξέρει και η Κουτσή Μαρία. Που να ξέρω εγώ τώρα πως η Κουτσή Μαρία έχει μαϊμού. Λοιπόν, αυτή είναι η αδειά του και τα σχετικά. Θα πάω στην τροχή να θεωρείς. Βέβαια. Λοιπόν, 350 χιλιάδες. Ναι, χαλάλι σου, χαλάλι. Θα σου πω 30 λεπτά για το ταξί. Εντάξει. Θα τα έχω μετρημένα, εντάξει. Μετρημένα, εντάξει. Άντε, καλή δουλειά την άκρη. Και καλορίζικο. Αλλά άμα πας τίποτα η μαμού, ας τη φέρω πίσω, έτσι. Να μου τη φέρεις πίσω, αφού είσαι καλός και ωραίος. Γεια. Καλά, σε πάω πολύ, Τώρα οι ειδήσεις μας περιληπτικά. Αναβρασμός στη Λίτσα από την επιστροφή των νερουλάδων. Θα κάνε μουσκεμα πάλι νερουλάδες. Εν έδρα θανάτου για κτηματομεσίτη, σήμερα κρίνεται η απέλαση του Ραφιόλη. 3.000 τρομπονιστέ απειλούν να δώσουν μεγάλη συναυλία. Τι έγινε λέει, 3.000 τρομπονιστές να βγουν να σπηράνε στον δρόμο. Δεν είμαστε λέει, καλά. Λέει με προεδρικό διάταγμα του Υπουργού Πτεχοδέ στο κέντρο της πόλης. Αφού σκρίσεις για άντρα μπορείς, δε. Απόπειρα δολοφονίας σε διπλωμάτη στο κέντρο της Αθήνας. Καμιά οργάνωση δεν έχει αναλάβει να χρησιμοποιηθεί στην Αθήνα. Δεν είμαστε καλά. Αλλά τέτοια κτηνοδία υπάρχει δηλαδή. Καλά δεν βρίσκεται κάποιος άνθρωπος να αναλάβει την Αθήνα. Για κοίτα ρε ασυδοσία, για κοίτα κτηνοδία που δεν είναι τον κόσμο. Άκου. Μέχρι στιγμή δεν έλεγε κανείς την Αθήνα. Δεν είμαστε καλά. Καλά τίποτα δεν γίνεται. Πρέπει να πάω να λάβω την ευθύνη, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Αυτός ο θάλαμος δεν έχει καμιά δουλειά εδώ. Πρέπει να τον πάρω εγώ να κάνω τη δουλειά μου. Αλλιώς δεν μπορώ να δουλέψω δηλαδή. Πώς θα δουλέψω. Thank you.
Τι να σε έχω σημειώσει. Συντήρηση δεν κάνουμε, μέσα στη σκόνη είναι βουτυγμένα. Για όλα από μένα, αλλά περιμένουμε. Πού είμαστε τώρα? Εδώ είμαστε. Είμαστε. Ουρά. Ναι, 100 εκεί. Μ' ακούτε? Σας ομιλεί υπαίθριος τηλεφωνητής. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τη δολοφονική απόπειρα του ξένου διπλωμάτη. Πώς λέγεται? Τζον Φιστίκης είναι. Έτσι μου φαίνεται, αυτός ήταν. Ναι. Σε αρκετά ασχολήθηκα σήμερα με την οικονομική κρίση. Τι ώρα των ειδήσεων? Μην χάσουμε τις ειδήσεις. Ώρα για ειδήσεις. Μια ώρα. Τι θα μας πει ο δικός μου? Νέοι όροι δόμησης για την Κηφισιά. Δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη. Σκύλος σπάει τα δόντια. Την πάτησε ο σκύλος. Γάλλος αστυνομικός διευθύντης πέφτει θύμα Ιταλού Πορτοκολά. Στη Ρώμη συνελήφθη ο ληστής της Τερψιθέας. Και τώρα οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Νέοι όροι. Καλά, τα υπόλοιπα μας θα ρίξω βράδυ. Προτιμώ να κοιμηθώ και μια φορά ανέμελος. Φίλε μου, τη βλέπει κανείς στον ύπνο του. Και δεν πρόλαβα να δω, αυτή ήταν ή η άλλη. Λοιπόν, κανάκι έχουμε και λέμε. Εδώ είναι η γέφυρα. Θα περάσει το τρένο. Πέτριν είναι για μεταλλική. Πέτριν είναι. Εδώ είναι το τρένο που θα περάσει πάνω από τη γέφυρα. Εδώ βλέπω. Είναι οι γραμμές. Να βλέπω κι εγώ. Μάλιστα. Και δεν μου λες, από πού θα περάσει το τρένο, από εδώ ή από εκεί? Μια στιγμή, δώσ' μου το τρανάκι, αγόρι μου. Το τρένο θα περάσει, όπως βλέπεις, από εδώ. Ευχαριστώ. Για καλά. Σταμάτησε το τρένο. Για ξαναδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, και τι ώρα θα περάσει το τρένο? Το τρένο θα περάσει στις 12:20. Ή εκτροχιάζει το τρένο ή ανατινάζει τη γέφυρα που θα περάσει το τρένο. Διάλεξε. Αν τα κάνω και τα δύο μαζί, παίρνω περισσότερα. Εμάς μας ενδιαφέρει το τρένο. Καλώς. Για να το ξαναδώ. Είναι χοντρή δουλειά αυτή. Γι' αυτό φωνάξαμε σε ένα κανάκι που ξέρεις από χοντρές δουλειές. Η αμοιβή μου τώρα.
Κοίταξε, τα χρήματα θα τα πάρεις στο τέλος όταν τελειώσει ολόκληρη η δουλειά. Εντάξει. Καλά. Ολόκληρη ζημιά να μην πάρουμε μια μικρή προκαταβολή. Δεν έχουμε κοροϊδέψει κανένα. Είμαστε το πιο σοβαρό γραφείο, το πιο τίμιο γραφείο. Θες ή δεν θες. Λέω θες ή δεν θες. Αλλιώς πήγαινε και γράφει το Ταμείο Ενεργείας. Για να κάνω, μπορώ να κάνω και αλλιώς. Λοιπόν, πάρε και το χάρτη. Εδώ είναι όλο το σχεδιάγραμμα. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Από τώρα θεωρείτε το τρένο ήδη τυναγμένο. Φεύγω για δουλειά. Για χαρά. Ουφ, με έσκασε ο Παλιοκανάκης. Σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Εδώ η σφεντόν άξιση τη βιτρίνα, πόσο πάει? Να, η απλή κυρία 1500, η σούπερ 2000 δραχμές. Μάλιστα. Αχ, αμένε με τρόμαξες. Πιάσε 2 κιλά μπαρούτι, 200 γραμμάρια νητρογλυκερίνη και 850 μέτρα φυτίλια από το καλό. Αμέσως, κύριε. Μόνο μια στιγμή να πάω μέσα να τα ετοιμάσω. Περιμένετε μια στιγμή. Σύντομα, ε! Μάλιστα. Ναι, ασφάλεια εκεί. Γεια σας. Ναι, είμαι ο υπάλληλος του απέναντι ο προπολίου. Παρακαλώ, ακούστε μια στιγμή. Πριν από λίγο μπήκε ένας περίεργος τύπος στο μαγαζί και μου ζήτησε να αγοράσει νητροκλικερίνη, μπαρούτι και ένα φυτίλι. Ακόμα! Σε ένα λεπτό, κύριε, έτοιμος. Εγώ θα προσπαθήσω να τον καθυστερήσω. Μάλιστα. Θα του βάλω αντί για μπαρούτι αλεύρι, αντί για νητρογλυκερίνη θα του βάλω χλωρίνη και αντί για φυτίλι θα του βάλω ένα σπάγκο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει φωτιά. Μάλιστα. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω γιατί με ζητάει. Ναι, γεια σας. Ορίστε το φυτιλάκι σας, η νητρογλυκερίνη σας και το μπαρουτάκι σας. Πόσα! Μπαρντών. Είπα πόσα επαγγελματίες είμαστε. Τι περιμένετε, να ζήσετε από τους κυνηγούς που σκοτώνουν μπεκάτσες? Λέγε πόσα. 30.000 δραχμές, κύριε. Ωραία. Τα μισά τα παίρνεις επιταγή. Συγγνώμη, αλλά θα προτιμούσα να πληρωθώ σε... Πώς! Μα... Μαμούνια, δεν παίρνεις φράγκο, γιατί είσαι θρασίτατος. Με τρομάξεις ήρθες. Μα δουλέψουμε. Ποιος έριξε εδώ πέρα για να με σαμποτάρεις? Σε φάω, φκαριά. Μαγριέψε μένα. Οχ, κάηκα. Δηλαδή, σε 6,5 λεπτά θα είναι τελευταία του πνοή εδώ. Πέρα και θα δεις τα έγινε.
Τι μου κάνεις εδώ? Δεν μου κάνεις καμιά ζημιά εδώ. Άντε, άμισε στείλω από εκεί που σε φέραμε. Τι άλλο φωτιά έχουμε. Εντάξει. Ασχολούνται με τρίχες πολύ τώρα τελευταία. Συμφορά. Καλά, αυτό είναι από τα ανήκουστα, δηλαδή. Δεν μπορεί. Κάποιος πρέπει να λάβει την ευθύνη εδώ πέρα. Σοβαρό το θέμα. Βέβαια, το μάθαμε. Επαγγελματίες είμαστε. Είμαστε καλά. Πού βρέθηκε αυτή εδώ? Άντε τέλειωσε να τηλεφωνήσουμε. Ποιον μιλάς τώρα? Με τον Γκάσπαρ Γουάινμπεργκερ. Άσε πια, παχιά μου, άριστα μας. Α, τώρα τις εξηγήσουμε, ο δε θάλαμος είναι δικός μας. Α, τέλειωνε, ποιος έξω. Γκώτη, χαίρο, γιαστό. Πράστε, για ο γουρούνος, πέρα με θάλαμο, να τηλεφωνήσεις εδώ πέρα, ορίστε μας. Γαϊδούρη, το πέρας, το θάλαμος είναι δικός μου. Θέλετε, κύριε. Να σε σκοτώσω. Ορίστε. Να τηλεφωνήσω, ρε παιδάκι μου, θέλω. Άντε, τέλειωνε. Και από εδώ βρήκε να τηλεφωνήσεις. Κάνε με σχόλια, θα μου κάνεις κουμάντο, παππού, θα πάρω. Μα ο θάλαμος είναι δικός μου. Ορίστε. Τίποτα καλά. Θα αργήσεις. Ε, όχι πολύ. Άντε. Έλα, γιατί εγώ θα αργήσω. Για, κάτσε μια την αυγό έξω. Ρε παιδάκι μου, άντε, σ' αρέσει η το κουβεντολόι. Έχεις ένα ταλιράκι. Καλός άνθρωπος. Ορίστε. Τίποτα άλλο θες? Όχι, τίποτα. Ευχαριστώ. Για κοίτα θράσο. Και στο γάμο σας πήγε το χρόνο.
Όχι, όχι σε εσένα, παιδί. Ένας λαγός. Λαγός λέω. Ένας λαγός. Από εδώ πάει. Έγινα λαγός. Έγινα λαγός. Ναι, ναι. Ένας λαγός. Τρέξε. Τρέξε ότι το προλαβαίνεις από εδώ. Από εκεί το λες τόση ώρα. Τρέξε. Ναι. Εκατό εκεί. Σας μιλάει υπαίθριος τηλεφωνητής. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τα καρπούζα. Ορίστε. Αυτά που σπάσαμε. Θα σε φάει περιέργεια. Άμα δεν είσαι ευχαριστημένος, σε ευτρέπει το τάλιρο. Έχω μια πείνα. Μπράβο. Ώρα για ειδήσεις, Η Τσιτσιολίνα αφήχθη χθες στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Όλη η Ελλάδα παρακολούθησε με μέγιστο ενδιαφέρον την άφιξη της ημίγυμνης βουλευτού της Ιταλίας. Έκθεση Ανθέων από 17 Τρίτου έως 17 Οκτώου στο Δήμο Γαργαλιάνων. Στους επισκέπτες θα διανεμηθεί βανίλια, κοινώς υποβρύχιο. Και τώρα μια δυσάρεστη είδηση. Σήμερα την Τετάρτη πρωινή από την ασφάλεια προαστίων ανεκαλύφθη εκρηκτικός μηχανισμός στη γραμμή της αμαξοστοιχίας Αθηνών Λαμίας και μετά από συντονισμένες προσπάθειες ηρωικών πυροτεχνουργών ούτε να φάμε δεν μπορούμε δηλαδή αμάντια, παρτιθώ καμιά οργάνωση δεν ανέλαβε ακόμα την ευθύνη. Δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να φάω μια φορά ίσκος. Τι έγινε τώρα? Με καλούν εμένα? Πάμε πίσω να το σηκώσω. Δεν μπορώ να δουλέψω. Ναι. Φιλαράκο, ούτε ένα ψηφίο δεν πέτυχες. Βράνα χαλής βλάκα. Ώστε πάλι τα ίδια. Μπράβο πέραση που έχω σήμερα. Ναι. Τι κάνετε και κύριε, παίζετε με τα τηλέφωνα? Εγώ παίζω με το τηλέφωνο? Εγώ θέλω να δουλέψω και να με αφήνετε εσείς τι θέλετε. Από τον ΟΤΕ είμαστε. Μπορείτε να μου πείτε τι κάνετε εκεί με τα τηλέφωνα? Από τον ΟΤΕ και τι δουλειάξεις εδώ πέρα? Θα έλαβω σε δικός μου αυθαίρετος. Αυθαίρετος? Και εσείς ποιος είστε? Αυτός που ακούτε και θέλω να κάνω ένα επίγον τηλεφώνημα στην αστυνομία. Ας τον να μιλήσει. Αν τον καθυστερήσουμε θα τον εντοπίσουμε. Θέλετε να σας συνδέσουμε εμείς με την αστυνομία? Ναι, αυτό θέλω, αυτό επιδιώκω. Περιμένετε μια στιγμή, γιατί δεν μπορείτε να πάρετε εσείς. Η γραμμή είναι παγιδευμένη, μπλοκαρισμένη. Και από πού και ως πού μπλοκαρισμένη εμένα, με ρωτήσατε με ποιο δικαίωμα? Μα ποιος κυβερνάει επιτέλους αυτόν τον τόπο? Τώρα περιμένω να με συνδέσετε με την αστυνομία. Ένα λεπτό περιμένετε. Ένα λεπτό περιμένετε. Περιμένω, ναι. Ένα λεπτό περιμένετε. Ένα τώρα λεπτό περιμένετε. Στην Άνω Χαραγγή. Προς όλα τα περιπολικά. Από Α15. Εντετοπίστε τρομοκράτη σε σημείο Άνω Χαραγγής. Περικυκλώστε τον. Αστυνομία! Με αστυνομία μιλάω! Ακούστε με! Αναλαμβάνω την ευθύνη για την απόπειρα εκτροχιασμού της αμαξοστοιχίας. Με ακούτε? Επαναλαμβάνω. Αναλαμβάνω την ευθύνη για την απόπειρα εκτροχιασμού της αμαξοστοιχίας. Μ' ακούσατε?
Καλημέρα σας. Τι κάνετε εδώ, κυρία? Όπως τον κάνω. Γεια σας. Άδεια, δίπλωμα και ταυτότητα. Ορίστε. Μάλιστα. Είδες κανένα θάλαμο εδώ κοντά? Τι αέριον? Τηλεφωνικό. Τηλεφωνικό. Κάποιος ήταν εκεί πάνω προηγουμένως, αλλά δεν ξέρω κατά πού πήγε. Εσύ, αυτός εδώ μου φαίνεται βλαμμένος. Μας και μας δουλεύει. Δεν το βλέπεις τι βλάκας είναι. Ας το να πάει στο διάλειμμα να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Πάμε να φύγουμε. Άντε, φύγε. Να φύγω. Φύγε. Β52. Θάλαμος εξαφανίσει την Ιστηριωδός. Αφήστε την πολιτεία, είπε ότι θα συνειδητοποιήσει άλλο σημείο τη πόλη. Θα λάβετε νεότερε οδηγίε. Όδερ. Τώρα τι κάνω, πώς μπαίνω μέσα στο σπίτι? Αυτό πρέπει να είναι ασφαλίτες. Καλά, πώς το βρήκα? Για κοίτα ρε μπλέξι. Πού να πήγε? Πώς. Μπα, πάμε μέχρι την κεραυγένα. Θα κάνω, θα βαρεθούν. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Και τώρα, πού φεύγουν και πού πάνε? Μην τρώω στη ροπιτάλια. Μπαγιάτικα, έχει δυο εβδομάδες στο ψυγείο. Σαν τζόχα είναι γαμότο. Δεν μου λες κάτι. Το Θωμά, τον είδες τώρα τελευταία? Προχθές νομίζω τον είδα σε ένα φορτηγάκι πέρναγε. Δεν το πρόλαβα, όμως θέλω κάτι να του πω. Σε φορτηγάκι ο Θωμάς? Λίγο απίθανο. Γιατί? Τι δουλειά έχει ρε σε φορτηγάκι ο Θωμάς? Τον πήρα, τον πηγαίνανε, ξέρω. Ρε Μανώλη, ναι, φέρε καμιά θρούμπα για το ούζο. Δεν έχω. Δεν έχεις θρούμπες? Όχι. Φέρε μας λίγο φέτα του. Δεν έχω. Ούτε φέτα? Ούτε φέτα. Φέρε μας ένα ποτήρι κρύο νερό και χρέωσε το πίσω στην παρέα. Ξεψάρωσε ο Μανώλης, κατάλαβες? Ερχόμαστε εδώ, τα κουμπάμε. Τώρα κάνει τον πονηρώνα μου. Κατάλαβες ο... Βρε καλό στο Θωμά, ρε. Και ανησυχούσες, να τον. Γεια σου. Τι γίνεται? Τι καλά. Τι καλά, ρε. Πού ήσουν να χάθηκες τόσες μέρες? Ήμουν απασχολημένος. Δεν απασχολημένος. Τι αποσημειώνουμε έτσι, απουσία στα Μητρώα. Είχα ασχοληθώ με σοβαρότερα πράγματα. Πώς θα το κάνω? Σοβαρότερα πράγματα και ξεχνάμε τους φίλους. Τι είναι αυτά? Α! Θωμά, που σου έλεγα πριν, ρε. Ήσουν προχθές σε ένα φορτηγάκι. Εγώ σε φορτηγάκι? Και τι δουλειά εγώ σε φορτηγάκι? Ξέρω εγώ. Εγώ να ήταν ο άλλος με αυτό, το υποσυνείδητο μου. Ποιο υποσυνείδητο, ρε? Έλα ρε τώρα, επειδή εσένα τα μάτια σου κάνουν πουλάκια από την πείνα. Το νεράκι από την άλλη πάρα. Εγώ να πηγαίνω σε φορτηγάκι. Έλα ρε Μανώλη. Έλα. Και σαν καραφάκι εκ μέρους μου κερνώ εγώ. Έγινε. Δεν μου έρθω. Σε ρωτήσω κάτι.
Εσύ που ξέρεις από ωκεανογραφία, για πες μου, πώς πιάνονται οι κορκόδηλοι. Τώρα, ήθελα να ξέρω πού βρίσκεται την όρεξη, δηλαδή, για δούλεμα. Από ενδιαφέρον, να μάθω, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, αφού επιμένει θα σου το πω. Ωραία, ρίχτω. Παίρνουμε μια σανίδα και ζωγραφίζουμε από ένα μηδενικό. Μάλιστα. Λοιπόν, την παίρνουμε σανίδα και πάμε σε μια λίμνη που έχει κορκόδηλους. Πετάμε τη σανίδα, η σανίδα μένει επάνω στην επιφάνεια του νερού. Το νερό κάτω από το μηδέν παγώνει. Μόλις παγώσει, πιάνουμε τον κορκόδηλο. Καλό, ρε! Τα βρίσκει όμως, ε! Τρομερό! Είσαι δυνατόν να τον κουστώ, ρε! Όχι, ρε! Δεν είναι δυνατόν! Πρωτοσέλιδο, ο Θωμάς! Ποιο? Ρε! Ο Θωμάς πρωτοσέλιδο! Βρε, όντως! Κοστομιάς, ε! Καταζητείτε, λέ, αμοιβή 5 εκατομμύρια! Πέντε! Κάτι πράγματα! Ο εικονιζόμενος, ο οποίος βαρύνεται για δολοφονίες και πολλαπλές βομβιστικές ενέργειες, κυκλοφορεί, άκουρε. Ναι, ναι. Κυκλοφορεί με το όνομα Κανάκι, Καραβίδας, Χταπόδας, Κάβουρας. Κοκοδιός. Όχι, ρε. Καρακατσίνας ή Παγκρής. αυτό είναι πουντάκος, ρε. Κομμά, έτσι και σε πιάσουμε. Γινόμαστε πλούσιοι, να πούμε. Ομοιώτης, ε. Καλά, είσαι φίλος μας γι' αυτό. Ομοιώτησε. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτό το μούτρο. Πρώτα αυτός δεν έχει μουστάκι, εγώ έχω μουστάκι. Τώρα για ένα μουστάκι. Έχει φαλάξει. Έχω καμιά σχέση με αυτό το μούτρο. Ε, ασαμα, ολόιδη. Έτσι και δεν σε ξέραμε, θα σε παραδίναμε. Αλλά είσαι πολιτός και κρατιόμαστε, εντάξει. Άκου πράγματα, ρε. Μαλάκι. Άσε, μη φέρεις τίποτα. Περίπου τι χρωστάω να πληρώσω μια και να φύγω. Δεν έχει επίπεδο. Πάω στη λαϊκή για κανένα πράσο. Λέγε τι χρωστάω. Πάω αμέσως. 930. Ίδιος όμως. Δώσε 70. Ποιες 70. Έχω 1.000, 70. Δώσε 70 πρώτα. Δώσε το εδώ, μωρέ. Εντάξει, ένα μήνα μας δουλεύεις. Μπουρμπουάρ το 50. Έγα, όντως φεύγει αυτός. Θωμά! Για κοίτα ρε παιδί μου ομοιότητα. Τώρα με τόσες ευθύνες που ανάλαβα, για κοίτα ρε μπλέξιμο. Λες να είμαι διχαρμένη προσωπικότητα και αν ξέρω ποιος είμαι. Δηλαδή από εδώ και πέρα πρέπει να κυκλοφορώ νύχτα. Διότι έτσι και με συλλάβουνε αντάλλου, άντε να αποδείξω πως δεν είμαι ο άλλος. Συγγνώμη, μπορείτε να μου κάνετε μια χάρη. Τι χάρη, εξαρτάται, τι μέγεθος. Μπορείτε να το χειδρομήσετε το γράμμα στους γονείς μου. Το γράμμα αυτό να τα γνωρίσω εγώ. Καλά, τι έχει μέσα. Τους γράφω για την αυτοκτονία μου. Έχω πάρει χάπια. Δεν θέλω άλλο τη ζωή μου. Δεν είμαστε καλά. Καλά, έτσι πήρες δηλαδή απόφαση. Άντε. Με συγχωρείτε, δηλαδή, δεν θέλω να επέμβω στα προσωπικά σου. Έτσι απεριέρα για να ρωτήσω τι συμβαίνει. Μπορεί να πεις. Μη σας απασχολεί τι συμβαίνει σε μένα. Μπορείτε να μου κάνετε αυτή την εξυπηρέτηση. Έχεις κανένα πρόβλημα, τίποτα. Κοριτσάκι μου, όλος ο κόσμος έχει προβλήματα. Και εγώ ξέρεις τι πρόβλημα έχω τώρα. Αλλά δεν έχω γράμμα για να πάω αυτό το νησί. Και να στείλω γράμμα σε ποιο θα δω, σε ποιο θα στείλω. Για δεν μου λες έτσι με δύο λόγια. Μπορώ να βοηθήσω σε κάτι. Τι να σας πω. Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη με τόσα πράγματα γύρω μου. Ξαφνικά όμως όλα είναι μια ψευτιά και μια υποκρισία. Έχω βαρεθεί να ζω. Δεν θέλω. Μήπως κανένας γόης από αυτού του λιγού νερού σου έταξε σε καμιά νύχτα όλο τον κόσμο και μόλις ξημέρωσε το πρωί το θάμπος ο ήλιος και δεν ξέρει τι έλεγε. Τι θέλω να θυμάμαι, θέλω να τα ξεχάσω μια για πάντα. Άκουσα να σου πω. Κάποτε ήταν ένας μελοθάνατος. Τώρα το σύσανε τον τοίχο και του κλείσανε τα μάτια με ένα μαντήλι. Πήγε ο Δήμαιος δίπλα του και του λέει: Δεν μου λες μελοθάνατε, έχεις καμιά τελευταία ευθυμία. Λέω: Όχι, ευχαριστώ τίποτα. Του λέει: Μήπως έτσι γάρο, καπνίζεις. Λέω: Όχι, ευχαριστώ, προσπαθώ να το κόψω. Έχει και άλλα πράγματα στη ζωή. Βιάστηκες πολύ να πας τις αποφάσεις. Να σου πω άλλο ένα. Κάποτε ήταν ένας αρχιτοδιστής και πέφτει στο αεροπλάνο, πατάει το κουμπί να ανοίξει το αεροξίδιο και δεν άνοιγε. Και λέει: Σε παρακαλώ, Άγιο μου Γιάννη, μπορεί να κάνει τη χάρη σου να λύσει το αεροξίδιο, αλλιώς θα σκοτωθώ. Οπότε λοιπόν ένα χέρι τον πιάνει στον αέρα και του λέει: Έλα εδώ. Ποιο να ο Γιάννη είπε, στον πρόδρομο για τον βαφτιστή. Λέει: Τον πρόδρομο, και εγώ είμαι βαφτιστής. Και τα αφήνει.
Έχεις τίποτα. Είσαι καλά. Ε, είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάω τα χειρουμίσεις στο γραμμάτι. Είσαι εντάξει, έτσι, ε. Θα περιμένεις, μην φύγεις, θα ξανάρθω αμέσως. Εντάξει. Να μην οίσκος, έτσι, θα ξανάρθω. Μπορείτε να στείλετε ένα ασθενοφόρο, μ' ακούτε, στην οδό Κερκύρα, στη Γυψέλη, στην αρχή της οδού Κερκύρα, σε ένα παρκάκι. Ένα ασθενοφόρο, είναι μια κοπέλα πολύ άσχημα. Περιμένουμε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Κερκύρα, όχι. Τι είσαι καλά, ε, μίλα μου γιατί δεν μιλάς, ε, είσαι εντάξει, ε. Ε, μ' αναγκαστώ και σου κάνω λίγο και σε κουφάνω, έτσι, θα μου μιλήσεις. Έλα, μίλα μου, εγώ το γράμμα στο στείλα, είμαι εντάξει υποχρεώσιμο, αλλά εσύ δεν είσαι εντάξει όμως, δεν μιλάς. Ευχαριστώ, φίλε μου. Ένα παιδιά, ορίστε, καμπορτισμένο, ωραίο. Ορίστε, παρακαλώ, πιστάσιο, πίνε, άμε. Ορίστε, παρακαλώ, κύριε, ελάτε, ελάτε. Ορίστε, παρακαλώ, έλα. Το πράγμα το καλό, ορίστε. Ορίστε, κύριος, τι θέλει. Καλησπέρα. Για χαρά. Πιάσε ένα φακελάκι, στραγάλι. Αφράτο, γεια σου, κύριο. Αφράτο. Ορίστε, πάρτο. Καλησπέρα. Πιάσε και με ένα δεκάρικο, σκληρό. Ευχαριστώ. Σε ένα φίλε κάπου σε έχω δει. Αλλά δεν θυμάμαι πού. Εγώ αυτό προσπαθώ να θυμηθώ. Πού σε έχω δει. Σε ποιο όπλο έχεις υπηρετήσει. Δεν έχω υπηρετήσει ακόμα. Έχω πάρει αναβολή. Πώς έχεις κάνει τα καράβια. Μπα. Πάντα ανοιευόμουν ένα μεγάλο ταξίδι. Αλλά δεν το πραγματοποίησα ποτέ. Σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ πού. Τέλος πάντων. Κράτα τα στραγάλια από μένα μας τώρα. Ευχαριστώ, φίλοι, για τα στραγάλια. Προς τα πού πας. Εγώ πάω προς τα πάνω. Εγώ πάω προς τα κάτω. Ευχαριστώ και πάλι για τα στραγάλια. Παρακαλώ, στραγάλια είναι. Γεια χαρά. Έλα, παιδιά, ορίστε. Καμπορτισμένο, ωραίο. Ορίστε. Δεν ψάχνω για στέγη. Δραστικός είμαι. Τα άκουσα μαζάρια, ήρθα να δω τι γίνεται. Αλλά στη δουλειά έξω πέρα, δημόσια υπάλληλο. Ε, είπαμε να ξεφαντώσουμε λίγο, να διασκεδάσουμε, να το ρίξουμε έξω με την παρέα μου. Έλα να σου το συστήσω κιόλας. Από εδώ ο Γιώργος, ο Ντίνος, η Μαρία, ο Ανδρέας, παιδιά, ο Θωμάς. Χαίρομαι πολύ, Θωμάς. Έλα να σου προσφέρουμε κάτι. Έλα, κάτσε. Είδε σου είχα πει την άλλη φορά ότι αν δεν υπήρχε ανεργία, πώς θα διασκεδάσει τώρα εσύ εδώ. Έλα βρε Θωμά, ας τις φιλοσοφίες και εδώ φιλοσοφείς. Έλα, κάτσε, κάτσε. Θα δεχτώ την πρόσκληση. Κάνε λίγο άκρη εσύ να κάτσει. Έλα, κάτσε. Τι να σε κεράσουμε. Α, δεν θέλω τίποτα. Α, εδώ όσοι έρχονται πίνουν, να το ξέρεις. Λοιπόν, λέγε, μπύρα ή κρασί. Βάλε κρασί. Παιδιά, πίνουμε όλοι, ε. Η υγεία του Θωμά. Έλα, Θωμά. Γεια σου, Θωμά. Η υγεία. Γεια σου. Γεια σου. Θωμά, έχεις τίποτα. Όχι, Θωμά.
εσύ και λες να χορέψουμε. Πού σε καλλιτέχνη, μια ζεμπεκιά μπορεί να ρίξεις. Ζεμπέκικο για το Θωμά. Εγώ παλαμάκια, ε. Να βγάλει βρώμα τότε που κάναμε την κλοπή με τα κουναβωτόμαρα. Πολλές θα μας κόσουν και εμάς μέσα, ανοίξει το στόμα του Θωμά. Καλύτερα να τον υποστηρίξουμε. Ναι, ρε, να τον υποστηρίξουμε, έτσι. Λοιπόν, σεμνή θα είμαστε μέσα, ε. Κάτσε. Ονομάζεσαι. Πώς ονομάζω? Ονομάζεσαι, είπα. Ναι, πώς με ονομάζω? Πώς λέγεσαι, παιδάκι μου? Και δεν το λένε από την αρχή, ας το πω. Θωμάς Ρεζιλίκης. Δικηγόρο έχεις. Και άκρητα η υπόθεση είναι τόσο μικρή που δικηγόρος δεν χρειάζεται. Μικρή το λες ότι κατηγόρησε για 3 πόνους, 5 απαγωγές και 7 ανατινάξεις. Εγώ κατηγορούμαι για αυτά. Εγώ καθότι γνωρίζω πλήρως την νομική ορολογία, σας δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν έχω κάνει τίποτα απολύτως. Αλλά εφόσον επιμένετε να φορτώσετε τέτοιες κατηγορίες, δικάστε με αναστολή και άμα το ξανακάνω, με τιμωρείτε. Εκτός των άλλων είσαι και θρασίτατος. Θρασίτατος, γιατί? Επειδή είμαι ανθρωπιστής? Επειδή γίνανε τόσα και τόσα και κανένα δεν αναλάμβανε την ευθύνη και την αναλάμβανα εγώ, σημαίνει ότι είμαι θρασίτατος. Για ποια ευθύνη μιλάς? Τόσα και τόσα ανακοινώνονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάθε φορά λέγανε ότι μέχρι στιγμής δεν βρέθηκε κανένα να λάβει την ευθύνη. Και την αναλάμβανα εγώ την πραγματική μύρηση. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλά ότι τα έκανα εγώ. Ωραίος είσαι. Τα γράφεις. Γράψε τα όλα, σε παρακαλώ. Να έρθει ο μάρτυρας. Μια σκάδια. Τι γίνεται εδώ? Πώς ονομάζεσαι? Ευγενία. Τι Ευγενία? Ευγενία Μαυρομάτη. Μάλιστα. Τι ξέρετε για την υπόθεση? Κυρία Ανακριτή,
Εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον ξέρω πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ζει πάντα μόνος του. Η γυναίκα του, ξέρετε, τον εγκατέλειψε και έφυγε με ένα λελέ. Οι γονείς του σκοτωθήκανε στους σεισμούς. Αν με ρωτάτε, εγώ νομίζω πως του έχει σαλέψει. Μάλιστα. Τα έγραψες. Πηγαίνετε παρακαλώ. Δεν είναι πολύ, εντάξει. Μην το γράψετε αυτό. Πηγαίνετε. Ο επόμενος μάρτυρας. Εμείς, κύριε πρόεδρε. Ανακριτής, παρακαλώ. Εμείς, κύριε ανακριτά. Ποιοι είστε εσείς? Εμείς είμαστε οι άλλοι. Ποιοι άλλοι? Σχετική. Παρακαλώ, όχι αστεία. Σοβαρευτείτε. Τι ξέρετε για τον κύριο? Αυτό το πράγμα που βλέπετε. Ντυμένο άνθρωπο. Είναι η κωμωδία. Προσωποποιημένη. Δεν σας καταλαβαίνω. Νομίζει πως είναι ο Αϊνστάιν. Νομίζει πως είναι ο Γαλιλαίος. Αν τον ρωτήσετε ποιος είναι, ούτε ο ίδιος ξέρει να σας πει. Είναι διχασμένη προσωπικότητα. Κανονικά ζει με αναστολή. Ξέρει πολλά και δεν θα έπρεπε να ζει. Άλλος. Έξω. Σκυράκι. Μα επιτέλους θα βγει κανένας να ξέρει αυτή την υπόθεση τι γίνεται. Εγώ, κύριε Ανακριτά. Και είστε εσείς? Ζηνοβία Ξενάκη. Μάλιστα, συνεχίστε. Δεν θα το σημειώσει η Δεσποινής? Αυτό είναι δική μας δουλειά, Δεσποινή μου. Συνεχίστε. Υπενθύμηση έκανα, μην θυμώνετε. Συνεχίστε. Είμαι υπάλληλος στο Ταμείο Ανεργίας Πατησίων. Ο κύριος Θωμάς Ρεζιλίκης έρχεται κάθε μήνα και εισπράττει το επίδομα ανεργίας. Λοιπόν, από τη συμπεριφορά του και από το χαρακτήρα του, βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο ότι ο άνθρωπος αυτός όχι φόνο δεν μπορεί να κάνει, αλλά ούτε μυρμήγκι δεν μπορεί να σκοτώσει. Μάλιστα. Τα σημείωσα. Μάλιστα. Συγγνώμη, παιδί. Τι σημαίνει, παιδί μου? Μόλις μας ειδοποίησαν ότι βρέθηκε ο πραγματικός ένοχος. Πρόκειται περί λάθους. Καθοπροσωπείας δηλαδή. Μάλιστα. Πηγαίνετε, παιδί. Δεν με χρειάζεστε άλλο? Όχι, πηγαίνετε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πηγαίνετε. Καλά. Εσύ γιατί ανέλαβες όλες αυτές τις ευθύνες για ενέργειες που δεν έχεις κάνει? Μπας και είσαι πόντιος. Πόντιος είμαι, αλλά κάνω θεραπεία. Ωραία, λοιπόν, απαλλάσσεσαι λόγω βλακείας και θα εισηγηθώ σε αρμόδιες αρχές να κλειστείς σε ψυχιατρικό ίδρυμα για θεραπεία. Όχι, δεν θέλω να με κλείσετε εκεί μέσα, εκεί πέρα γίνεται όλη τρελή. Κατά, ούτε μια δουλειά να κάνω, δεν θέλω να κλείσω εκεί μέσα. Δεν είμαι τρελός. Άνεργος είμαι. Πάρτε. Όχι, δεν θέλω να. Σας παρακαλώ, δεν θέλω να με κλείσετε. Δεν μπορείτε να βρείτε μια δουλειά καλύτερα. Yeah.